Κύριε Γιώργο, ξεκινούν τα μαθήματα της Βυζαντινής Μουσικής. Θα θέλαμε να μας πείτε ποιοι θα συμμετέχουν. Με μεγάλη ευχαρίστηση μπορώ να αναγγείλω ότι μετά από την πανδημία και λοιπά, απραξία 4 ετών περίπου, με τη βοήθεια του Θεού θα ξαναρχίσουμε τα μαθήματα δωρεάν Βυζαντινής Μουσικής και Παραδοσιακής Μουσικής. Θα γίνονται 2 φορές την εβδομάδα προς το παρόν. Θα ξεκινήσουμε αύριο, σήμερα αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι η παραμονή του Αγίου Νεκταρίου, Τετάρτη, αύριο Πέμπτη, 9 του μηνός, στο γραφείο μας, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Κοραίου 8, δίπλα στον Άγιο Νικόλαο, ένα γωνιακό γραφείο. Εκεί θα γίνουν τα μαθήματα, δωρεάν σε όλους όσοι επιθυμούν, και νέοι και νέες και μεγάλοι και λοιπά. Είναι ευκαιρία πραγματικά, επειδή το νησί μας έχει ανάγκη από γεροψάλτες και να γνωρίσουν κυρίως τη Βυζαντινή, την πατρόα μουσική, την παραδοσιακή μας μουσική, όχι μόνο να γίνουν γεροψάλτες, αλλά είναι πολύ καλό να γνωρίσουμε την πραγματική, την δική μας, την εξαιρετική μουσική, η οποία ακούγεται στις εκκλησίες μας και έχει τόση μεγάλη ιστορία και πλούσια μουσική. Όσοι δεν έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, μπορούν να έρθουν τελευταία στιγμή, έστω την Πέμπτη το απόγευμα, εκεί στα γραφεία να το δηλώσουν. Δεν υπάρχει πρόβλημα αριθμό, είναι ένα προσκλητήριο για όλους. Κανείς δεν αποκλείεται. Νομίζω ότι είναι ελεύθερη η προσέλευση και παρακαλώ όποιος επιθυμεί, όσοι θέλουν να έρθουν, είναι ευκαιρία, μεγάλη ευκαιρία. Τα μαθήματα είναι δωρεάν. Φανταζόμαστε ότι δεν υπάρχει και όριο ηλικίας, κύριε Γιώργο, δεν έχουμε. Αν κανείς νομίζει ότι μπορεί και να προσφέρει και να μάθει, εμείς δεν αποκλείουμε κανένα. Αν κάποιος δεν νομίζει ότι έχει κάποιο ιδιαίτερο ταλέντο, καλλιεργείται η Βυζαντινή μουσική, μπορεί να καλλιεργηθεί με τις κατάλληλες τεχνικές, με την καθοδήγησή σας. Βεβαίως, είναι και αυτό όπως η γυμναστική, ο ένας αθλητής. Αθλείται, συγκεβελτιώνεται, η φωνή σιγά συγκεβελτιώνεται με την επανάληψη, με τις ασκήσεις, κάνουμε πολλές ασκήσεις φωνητικές στο πιάνο κλπ. Όλοι βελτιώνονται. Εντάξει, όταν κανείς δεν έχει τόσο αυτή που λέμε και πλήρη, τότε. Αλλά και πάλι κανείς δεν αποκλείεται. Έχει την ελεύθερη να παρακολουθήσει. Θα διδάσκετε μόνο εσείς? Εγώ και έχουμε και εξαίρετους βοηθούς δασκάλους, οι οποίοι θα αναλάβουν και τους αρχάριους και όποιος θα επιθυμεί να ξεκινήσει. Καλή αρχή, επομένως. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι καλή επιτυχία και προσέλευση.